Και θα μείνουμε στο θέμα και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Γιαννακάκη, τον πρόεδρο της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών της Ημαθίας, καθώς και με τον βουλευτή Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Βρίσκονται και οι δύο παράλληλα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε μια ακόμη έτσι τοποθέτηση πάνω στο όλο θέμα. Κύριε Γιαννακάκη, κύριε Τσαβδαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τους παραγωγούς τους ίδιους. Κύριε Γιαννακάκη, ποια είναι η δική σας αίσθηση μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν για τα 125 εκατομμύρια που δίδονται στους παραγωγούς, όχι στο σύνολο? Ναι, όπως τα είδατε, το Ροδάκινο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κονδύλι. Mm-hmm. Η πληροφόρηση που έχω λέει ότι την Παρασκευή που μας έρχεται θα εκδοθεί ειδικός κοινοτικός κανονισμός που θα αφορά το Ροδάκινο και το Νεκταρίνι mm-hmm. για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το οποίο θα περιλαμβάνει κάποια μέτρα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι το ότι τα μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνει είναι αυτά που ανακοινώθηκαν στις 11 Αυγούστου από τον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Τσιόλος, και αναφέραν ότι θα αυξηθεί απλά το ποσοστό της δυνατότητας διάθεσης στα φιλανθρωπικά ιδρύματα από 5% στο 10% mm-hmm. για τις οργανώσεις παραγωγών μόνο, και για δε τους αγρότες οι οποίοι είναι εκτός οργανώσεων παραγωγών θα πάρουν τη μισή αποζημίωση από αυτήν που δικαιούνται να πάρουν οι αγρότες που είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών. Για μας μπαίνει ένα ζήτημα αρχής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους αγρότες. Όλοι θα πρέπει να πάρουν το ίδιο ποσό της αποζημίωσης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κοινοτικός κανονισμός αυτό θα πρέπει να το προβλέπει, και εδώ θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης να το απαιτήσει. Mm-hmm. Γιατί θα σταθούμε και σε ένα ιστορικό προηγούμενο. Το 2011, όταν είχαμε ένα πρόβλημα με το βακτήριο E. coli, αν θυμάστε, mm-hmm. ο κανονισμός, ο 585 του 11 που είχε ψηφιστεί, δεν διαχώριζε αγρότες οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε ομάδες παραγωγών και αγρότες οι οποίοι είναι μεμονωμένοι. Uh-huh. Ήταν η ενιαία η αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν απαιτούμε και σε αυτή την περίπτωση του Ροδακίνου να υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση. Πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Τσαβδαρίδη, πόσο δίκαιη βλέπετε αυτή τη στιγμή την απάντηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και τι μπορούμε να βελτιώσουμε υπέρ των δικών μας αγροτών? Δεν είναι δυνατόν να προβλέπει καταρχάς αυτό που μόλις πριν σας είπε ο κύριος Ακράκης, δηλαδή να διαχωρίζει σε αγρότες πρώτης κατηγορίας αυτούς που συνεταιρίζονται σε άνδρες παραγωγών, σε οργανώσεις παραγωγών, και να θεωρεί αγρότες δεύτερης κατηγορίας τους ανθρώπους που είναι είτε μεμονωμένη παραγωγή είτε ανήκουν σε απλές συνεταιριστικές οργανώσεις. Δηλαδή, δεν είναι σωστή ενημέρωση του κυρίου Γιαννακάκη? Ορίστε. Δεν είναι σωστή ενημέρωση του κυρίου Γιαννακάκη που μιλάει για δύο κατηγορίες? Το είπα εγώ. Όχι, αυτό σας είπα. Σας είπα ότι είναι σωστή ενημέρωση και λέω δεν είναι σωστό αυτό να συμβαίνει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να διαχωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αγρότες που έχουν υποστεί την ίδια ακριβώς ζημιά σε προνομιούχους αγρότες που θα απολαύσουν μια πλήρη αποζημίωση, σε μη προνομιούχους αγρότες που θα απολαύσουν το μισό της αποζημίωσης των πρώτων. Mm-hmm. Αυτό είναι άδικο, mm-hmm. είναι ανεπίτρεπτο να συμβεί, και επειδή υπάρχει το προηγούμενο με την αποζημίωση του 2011 για το βακτήριο E. coli, όπου όλοι οι αγρότες, ανεξάρτητα από το αν συνεταιρίζονταν ή ήταν μέλη οργανώσεων ομάδων παραγωγών είτε απλώς συνεταιριστικών οργανώσεων, όπως απόλαυσαν όλοι λοιπόν εκείνοι το 2011 το ίδιο ποσό αποζημίωσης, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι, αυτή λοιπόν από σήμερα που ανακοινώθηκαν αυτά τα πράγματα, είναι η διεκδίκηση της κυβέρνησης, του Υπουργού Γεωργίας, ημών των βουλευτών, και μένει λοιπόν σε τέτοιο επίπεδο κορυφαίο να εξασφαλίσουμε ότι όλη η παραγωγή, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ομάδων παραγωγών είτε αν είναι μέλη απλώς συνεταιριστικών οργανώσεων, θα πάρουμε το ίδιο ποσό αποζημίωσης. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Περιμένουμε και τις προεκτάσεις που θα υπάρξουν. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό.